Στις 12 και σήμερα το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, 5 και 4, είχαν επιχειρήσει όλα τα πτυτικά μέσα. Είναι υποπλήρην έλεγχο, έχουν αποδεσμευτεί τα πτυτικά μέσα, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν εκεί και θα παραμείνουν για να κατασβαίνουν κάθε μικρή αναζωπήρωση που θα συμβεί. Τι άφησε πίσω της αυτή η καταστροφή? 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση, λεόδεντρα και άλλα δέντρα. Είναι ο απολογισμός όσον αφορά την καμένη γη, ενώ οι υπόλοιπες ζημιές θα καταγραφούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και αυτοκίνητα υποστατικά δεν κινδύνευσαν? Ή έφτασε μέχρι τους τείχους, μέχρι 2-3 μέτρα πριν από τις κατοικίες η φωτιά? Η εκκαίνωση που έχει γίνει στα σπίτια της χειροκητίας, του Αγίου Θεοδόρου και της Καρίνου, ήταν καθαρά μια προληπτική ενέργεια, αφού οι άνεμοι άλλαζαν συνεχώς φόρα και αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Όχι, δεν έχουν υποστεί ζημιές σπίτια. Κάποια υποστατικά που ήταν στην περιοχή και κάποια οχήματα. Και είχαμε 4 εστίες. Ήτανε 4 εστίες, ενώ στις 9 το πρωί είχε ξεκινήσει η πυρκαγιά στον Άγιο Θεόδωρο. Μόλις είχε τεθεί υπό έλεγχο, όλα τα οχήματα έφυγαν από την πυρκαγιά του Αγίου Θεοδόρου και ανταποκρίθηκαν στη χειροκητία. Με τα πρώτα οχήματα που έφτασαν εκεί, η πυρκαγιά ήταν σε 4 διαφορετικά μέτωπα. Ενώ πρέπει να αναφέρω ότι και στις 9 το βράδυ είχαμε άλλη πυρκαγιά στην περιοχή Πέρα Πέδη και Λόφου, ενώ είχαμε άλλοι στο Πισούριν και άλλοι στην Πάχναν, πάλι μεταξύ των ορών 9 και 11. Όλες αυτές οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Θέλω να τονίσω ότι οι πυρκαγιές δεν ξεκινούν από μόνες τους, τις προκαλούμε και έρχονται, είτε αυτόν οφείλεται σε αμέλεια, είτε σε κακόβουλη πράξη, είτε σκόπιμα. Γι' αυτό... Δηλαδή όλες αυτές οι πυρκαγιές τέθηκαν σκόπιμα εχθές? Ειδικά... Είχαμε και προχθές άλλες 25-30. Ναι, οι περισσότερες από αυτές δεν μπορούμε πλέον να αφιβάλλουμε το γεγονός ότι τέθηκαν κακόβουλα. Ήταν οι ώρες που έχουν ξεκινήσει, ήταν σε διαφορετικά μέτωπα, υπήρχαν διαφορετικές εστίες και έτσι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες έχουν τεθεί κακόβουλα. Καθημερινά ανταποκρινόμαστε από 30 μέχρι 40 πυρκαγιές παγκύπρια. Άρα πλέον πρέπει να αλλάξουν και ο τρόπος, τέλος πάντων, επιτήρησης αυτών των περιοχών που είναι ευαίσθητες σε πυρκαγιές. Πρέπει και η αστυνομία να αυξήσει τις περιπολίες. Πρέπει και οι κοινοτικές αρχές να πάρουν επιπρόσθετα μέτρα, γιατί από ό,τι φαίνεται, αν ξεκινήσαμε από τώρα με τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, τι θα ακολουθήσει Ιούλιο και Αύγουστο? Μας αφορά όλους, η περιουσία μας, η ζωή μας πάνω απ' όλα, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ζει κόσμος αυτών των σκηνικών το οποίο έχουμε ζήσει χθες, καθώς επίσης και το φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι μια τρομερή καταστροφή η οποία συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, ειδικά την ώρα που η πυρκαγιά μεταφέρθηκε από τη μία πλευρά του αυτοκινητόδρομου στην άλλη? Σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές. Εδώ, σε αυτό το σημείο, μάλιστα. Σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστεί κάποιος ή ακόμη και να προκληθούν αναπνευστικά προβλήματα, όπως συνέβη και χθες από τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Είχαν άτομα επηρεαστεί στο αναπνευστικό σύστημα. Λέω, από τις εικόνες μπορούμε να διαπιστώσουμε και να δούμε ότι ήταν από τις χειρότερες πυρκαγιές που είχατε να αντιμετωπίσετε το τελευταίο διάστημα? Το τελευταίο διάστημα, ναι. Είχαμε όμως και πιο μεγάλες πυρκαγιές. Ήταν, θυμάμαι, αυτήν του Σαϊτά και της ορεινής Λάρνακας πάλι πέρσι, που ήταν εξίσου σοβαρές πυρκαγιές. Μάλιστα. Έχει τεθεί υποκράτηση, κύριε Αγγελίδη, ο 19χρονος εθνοφρουρός? Έχει τεθεί υποκράτηση για 4 ημέρες, με διάταγμα το οποίο έχει εξασφαλιστεί σήμερα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Να αναφέρομαι ότι είχε συλληφθεί χθες. Είχε εντοπιστεί εκεί στην περιοχή. Από τις ανακρίσεις που έγιναν αρχικά, είχε δώσει κάποιους ισχυρισμούς, κάποιες αντιφάσεις καλύτερα ως προς την παρουσία του εκεί στην περιοχή, χωρίς ακόμα να δίδει κάποιες ικανοποιητικές ή πιστικές εξηγήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο συνελήφθηκε. Τώρα, όσον αφορά τις έρευνες, να αναφέρομαι ότι και χθες και σήμερα ανακρίθηκαν και ακόμα κάποια άλλα πρόσωπα, χωρίς να προκύψει κάτι εναντίον τους. Το σημαντικό είναι ότι, έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για 4 ξεχωριστές εστίες, διερευνούν το θέμα κακόβουλες ενέργειες και ανακρίσεις τρέφονται προς αυτήν την κατεύθυνση, η
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ζητούμε και τη βοήθεια των πολιτών για οποιασδήποτε πληροφορίες. Έχοντας υπόψη την ώρα που έγινε, μπορεί κάποιοι να παρατήρησαν οτιδήποτε στον δρόμο που γίνονταν, είτε από Λεμεσόν προς Λευκοσία, είτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, να μας τις δώσουν, γιατί με αυτό μπορεί να βοηθήσει. Είναι σημαντικό, δηλαδή. Είναι σημαντικό. Να υπάρχει και ο κόσμος εκεί όταν βλέπει κάτι ύποπτο να τηλεφωνεί και να δίνει την πληροφορία. Και κάτι άλλο το οποίο υπήρξε, το οποίο θέλω να το αναφέρω, να το επισημάνω, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού χθες για το δρόμο. Μάλιστα, είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό. Ναι. Γιατί έκλεισε για ώρες, δεν ξέραμε πότε άνοιξε ο δρόμος. Και ο κόσμος τηλεφωνούσε εδώ κατά δεκάδες και προσπαθούσε να μάθει πότε θα ανοίξει ο αυτοκινητόδρομος. Καταρχήν, θα πρέπει να έχουν υπόψη μας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει υπομονή και ψυχραιμία από πλευράς των οδηγών. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να υπάρχει συνεχή ενημέρωση μέσω των μέσων ενημέρωσης το ότι συμβαίνει. Έκλεισε ο δρόμος, άνοιξε αργά το απόγευμα. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία. Ενημερώσαμε όλους τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όχι μόνο μέσω ανακοίνωσης, αλλά και με τηλέφωνο. Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Απλά είπαμε πότε έκλεισε. Δεν είπαμε πότε άνοιξε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γινόταν κάθε μία ώρα, κατά την άποψή μου, για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, ότι παραμένει κλειστός. Το πρόβλημα ήταν με αυτούς που βρέθηκαν ήδη στο δρόμο, που θα έπρεπε να βοηθηθούν, γιατί κάποιοι ήθελαν να αναχωρήσουν, κάποιοι θα έπρεπε. Βρίσκονταν σε κίνδυνο ή θα έπρεπε να βοηθηθούν. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει και είναι καλό να το αναφέρουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως έχει αναφερθεί, ο συντορισμός έχει σημασία. Από τη στιγμή που έχει γίνει κάτι, καταγράφουμε τις παρατηρήσεις σε συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία και άλλες υπηρεσίες και εκεί το οποίο ίσως θα χρειάζεται κάτι να γίνει καλύτερα. Βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση να ανταποκριθούμε καλύτερα. Θα καλούσατε τον κόσμο να πάει μέσω Τρόδους και όσον επόμενο δρόμο που είναι. Εάν κάποιο θα έπρεπε να έρθει στη Λευκοσία, όπως έγινε η κατάσταση, η πιο ασφαλή διαδρομή ήταν μέσω του Τρόδους, παρόλο που χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Γιατί είχε κλείσει και ο παλαιός ο δρόμος. Ναι, και δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις ή να προτρέψουμε τους οδηγούς να οδηγήσουν από τον παλιό δρόμο για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της μέρας, γιατί αυτό. Είχε κίνδυνος και νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Λίγο να σταθούμε στον Εθνοφρουρό. Τότε βρέθηκε εκεί, έδωσε κάποιες δικαιολογίες κτλ. Τότε παραμένει υποκράτηση, αυτό σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει εκδοθεί το διάταγμα, καταρχήν έχω αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις ότι μιλούμε για ύποπτο. Ακριβώς, ναι, είναι ύποπτο. Ναι. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί το διάταγμα προς αποκράτησης, αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν εκείνες οι προϋποθέσεις του δικαστηρίου που δικαιολογούσε το διάταγμα για να τεθεί υποκράτηση να γίνουν κάποιες ανακρίσεις. Από τη στιγμή που παραμένει υποκράτηση για 4 μέρες, θα εξεταστούν όλα εκείνα τα οποία προκύπτουν. Οι οποιοδήποτε συνεργάτες, αν υπάρχουν, δεν στεκόμαστε μόνο στην σύλληψη αυτή. Είναι ένα μέρος του ανακριτικού έργου, αλλά επεκτηνόμαστε και σε άλλες ανακρίσεις αξιολόγηση πληροφοριών για να δούμε με βάση την έκταση της πυρκαγιάς τι θα μπορούσε άλλο να εντοπίσουμε. Και ακόμα κάτι, έχοντας υπόψη τις τελευταίες πυρκαγιές, στο σύνολο του χειρισμού αυτής της κατάστασης, εξετάζονται κάποια στοιχεία όσον αφορά το χρόνο που έγιναν, τις αιστείες, κάποιες πληροφορίες, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποια στοιχεία που να βοηθείται τον ακριτικό έργο είτε για αυτήν την περίπτωση είτε για άλλες. Γιατί είναι κρίμα κάποιοι, επειδή απλά θέλουν να βάζουν πυρκαγιές, να ταλαιπωρείται ο κόσμος, να καταστρέφονται οι περιουσίες, να κλαίει ο κόσμος και να έχουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Υπάρχουν και παράπονα όμως, κυρία Κιμητζή, από τους κατοίκους, να τους ακούσουμε και να απαντήσετε παρακαλώ σε αυτά τα παράπονα. Πάμε στον κύριο Μιχαλάκη Οδυσσέος. Είναι κάτοικος Χειροκητίας. Θα δούμε τι έχει να μας πει ο κύριος Οδυσσέος. Καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Σας ακούμε. Εγώ είμαι κάτοικος της περιοχής Καυκαλιάς. Μάλιστα. Όπου υπήρχε μεγάλη ένταση της πυρκαγιάς. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι υπήρχε μεγάλη αδράνεια από μέρος της πυροσβεστικής. Δηλαδή, όταν ενημερώθηκε ο γιος μου που εργάζεται στο βασιλικό ότι η περιοχή της Καυκαλιάς εκέγεται, πήρε άδεια από το μάστρο του, πήρε τα αυτοκίνητα του και ήρθε εδώ που είχαμε το εξοχικό μας για να δει τι γίνεται. Βρήκε το χώρο και φλέγεται. Δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο της πυροσβεστικής, παρά μόνο ήρθε κάποιοι πυροσβέστες εδώ, τον εκκλησίασαν και του είπαν να εξαφανιστεί να φύγει με πολύ άγριο τρόπο. Και τους είπε, έβαλε τη διάθεση ο νεκρός αμέσως, ξεκίνησε την τουρπίνα και πηδούσε νερό πάνω στο σπίτι για να μην